Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων έχει μετατραπεί σε ρινγκ. Κάτοικοι έχουν έρθει στα χέρια με αγανακτισμένους οδηγούς. Κάτω από τον καυτό ήλιο, στη μέση του δρόμου, η ένταση έχει χτυπήσει κόκκινο. Η κάμερα καταγράφει χτυπήματα με κοντάρι, ελληνορωμαϊκή πάλι, γροθιές, μαλλιοτραβήγματα και κλωτσιές στο κεφάλι. Ο οδηγός χάνει την ψυχραιμία του και πατά γκάζι όταν τον περικυκλώνει η ομάδα ατόμων και του σπάει το παρμπρίζ. Ο κίνδυνος να παρασύρει πεζούς είναι μεγάλος. Η μικρή αστυνομική δύναμη δεν επαρκεί για να επιβάλλει την τάξη. Οι πιο ψύχρεμοι προσπαθούν να συγκρατήσουν τους θερμόαιμους. Σήμερα την Εθνική Οδό αποφάσισαν να κλείσουν κάτοικοι περιοχών της Κορίνθου. Ζητούν να μην εγκατασταθεί αποθήκη χημικών. Θέλω να καταλάβουν όλοι τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει με την εγκατάσταση αυτής της βιομηχανίας. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Και αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι πιστεύουν, όπως φαίνεται, ότι για να πιέσουν την πολιτεία και να ικανοποιηθεί το αίτημά τους, θα πρέπει να ταλαιπωρήσουν τις εκδρομές Σάββατο ή μέρα εξόδου. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και αύριο και τις άλλες μέρες, μέχρι την τελική δικαίωση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υποχωρήσει κανένας από εμάς. Το παπούτσι πιανού είναι! Για αύριο Κυριακή, δημοτική αρχή και κάτοικοι απειλούν να προχωρήσουν σε κατάληψη της αεροδρομικής γραμμής του προαστιακού.